Κύριε Καζάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ποιος ο λόγος που σας συναντούμε σήμερα στη Σπάρτη? Πρόκειται για μια εκδήλωση που πρόκειται να γίνει στη Σκάλα Λακωνίας και βρίσκομαι στη Σπάρτη ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Πέρα από τις συναντήσεις με φίλους και μέλη του ΕΠΑΜ Λακωνίας. Ο στόχος είναι να παρευρεθώ αύριο στην Σκάλα Λακωνίας, όπου θα γίνει και είναι νομίζω η πρώτη φορά που γίνεται εκδήλωση του ΕΠΑΜ εκεί. Μάλιστα. Σας συναντούμε αρκετά συχνά το τελευταίο διάστημα στη Λακωνία, είναι έτσι? Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι ένας από τους λόγους είναι ότι υπάρχει μια άνθηση του ΕΠΑΜ στη Λακωνία, οπότε έχω πολλές προσκλήσεις ειδικά από τον κόσμο που όχι μόνο προσεγγίζει το ΕΠΑΜ αλλά ευρύτερα. Ψάχνεται και ο ίδιος ο κόσμος να δει ποιες είναι οι εναλλακτικές του σε αυτή την ιστορία, οπότε είναι λογικό να βρίσκουμε πιο συχνά. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στις πολιτικές εξελίξεις. Προσφυγικό και αξιολόγηση μονοπολούν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στο τελευταίο διάστημα και δίνουν την αγωνία, θα λέγαμε. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν αυτά τα δύο σημαντικά ζητήματα? Το ζήτημα της αξιολόγησης, κατά τη γνώμη μου, είναι τελείως δευτερεύον. Γιατί έχουν αποφασιστεί οι κατευθύνσεις. Οπότε, πέσουμε και με τις λέξεις, λέει, τι ακριβώς αξιολογούν. Αν κάναμε αυτά που μας λένε. Κανένας δεν ασχολείται με ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών που κάνουμε. Δηλαδή, αξιολόγηση. Εγώ έχω μάθει ότι σημαίνει, κοίταξε να δεις, κάνω ένα πράγμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμά του? Πάμε καλά, πάμε άσχημα? Όχι. Αυτό που θέλουν οι δανειστές είναι, το κάνατε αυτό? Τώρα, αν αυτό οδήγησε την οικονομία στα χειρότερα, αν καταραίει η χώρα, αν πεθαίνει κόσμος κτλ., πόσο σου ενδιαφέρει? Και το ίδιο και την κυβέρνηση. Άρα, το θέμα της αξιολόγησης το βάζω στην άκρη. Δεν μας ενδιαφέρουν, έχουν αποφασιστεί γραμμές. Αυτό που συζητάνε τώρα είναι η διαχείριση του ζητήματος. Θα κόψουμε με μια τη συντάξη 40% ή θα τις κόψουμε 20% τώρα και 20% του χρόνου ή με κάποιον άλλο τρόπο? Αυτό δεν νομίζω ότι απασχολεί τον κόσμο και δεν πρέπει να τον απασχολεί. Ο γενικός στόχος, λέτε, έχει αποφασιστεί, απλά είναι ο τρόπος που θα γίνει. Ναι, η διαχείριση και πόσο, η διαχείριση. Πόσο χρονικό διάστημα. Ναι, για να έχει και το ανάλογο πολιτικό κόστος για όποια κυβέρνηση εφαρμόσει, που εφαρμόζει δηλαδή τις μνημονιακές πολιτικές. Το μεγάλο θέμα είναι το προσφυγικό, μεταναστευτικό, το οποίο πραγματικά μπορεί να εξελιχθεί σε ένα κέριο, κορυφαίο εθνικό ζήτημα. Διότι πλέον με άλοθη τον κόσμο αυτόν που έρχεται εδώ ως πρόσφυγας ή μετανάστης, χρησιμοποιείται αυτό το άλοθη για να καταληθεί το ελληνικό κράτος ως συγκροτημένη ελληνική πολιτεία με το διεθνές δίκαιο. Δεν εφαρμόζεται τίποτα το νόμιμο, αυτό που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, όλα αυτά τα οι διατάξεις. Υπάρχει μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που καταπατά το ελληνικό σύνταγμα, τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα και τις έχει αποδεχτεί και τις έχει περάσει στο εθνικό της δίκαιο, το διεθνές δίκαιο ανθρωπιστικό αλλά και τα ζήτημα προσφύγων και μεταναστών, και έχει μετατρέψει αυτούς τους ανθρώπους σε ομήρους. Είναι όμηροι. Τώρα, είναι όμηροι δυνάμεων οι οποίες δεν είναι εύκολα εντοπίσιμες. Γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι κανένας δεν ξέρει ποιοι είναι όλοι αυτοί. Δεν γίνει καταγραφή, δεν υπάρχει τίποτα. Σίγουρα υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι εξαθλειωμένος, κόσμος δηλαδή που χρειάζεται προστασία. Αλλά πρέπει να γίνει μια καταγραφή. Τι είναι όλος αυτός ο κόσμος? Και με ποιον τρόπο πρέπει να το αντιμετωπίσει? Πρέπει να το αντιμετωπίσει με τα διεθνώς νόμιμα μέσα και τρόπους, όπου προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται. Άρα είναι όμηρος. Δεύτερο, είναι όμηρος της Τουρκίας. Το οποίο το μεταχειρίζεται σαν κοπάδι. Το φέρνω, τον παίρνω, τον πηγαίνω από εδώ, το στέλνω από εκεί. Και τρίτο, είναι όμηρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όμηρος Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί θέλει να τον εγκλωβίσει στην Ελλάδα και να τον χρησιμοποιεί κατά το δοκούν. Μια φτηνή δουλική εργασία, κατά πώς θέλει η ίδια. Λοιπόν, κυρίως οι μεγάλες χώρες. Άρα το πρόβλημα των προσφύγων και των μεταναστών δεν είναι προσφυγικό, είναι πρόβλημα ομηρίας. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο να οδηγηθεί η Ελλάδα σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα και ίσως σε ακόμα πιο οριακό σημείο? Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί γίνονται πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Όπως για παράδειγμα, γιατί συσσωρεύσαμε στην Ιδωμένη 14.000 κόσμο με 4.000 ανήλικα παιδιά και τους αφήνουμε έρμεα κυριολεκτικά εκεί, των όποιων περίεργων τύπων εμφανίζονται εκεί, είτε ως μετανάστες, είτε ως αλληλέγγυοι και οτιδήποτε, με αποτέλεσμα να έχουμε περιστατικά εισβολής στην Ελλάδα ξένων δυνάμεων, φρουρών από τα Σκόπια που είναι αυστριακοί κατά κύριο λόγο, δεν είναι Σκοπιανοί. Είναι και αυτό το. Μπαίνουν στο ελληνικό έδαφος, χτυπάνε. Απέναντι σε αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Ελληνικές προσδόξαν και τη μήνυ του εθνοσύμου που φοράνε φυσικά. Και τα έχουμε αφήσει χύμα. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά? Αυτά κανένα σοβαρό κράτος δεν τα αφήνει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Σημαίνει ότι πάμε σε αναδιάταξη συνόρων στην ευρύτερη περιοχή και χρησιμοποιούν τον πρόσφυγα και τον μετανάστη, αυτό που ορίζουν οι ίδιοι ως πρόσφυγα και μετανάστη, για να αναδιατάξουν τα σύνορα στην περιοχή. Μάλιστα.
Θεωρείτε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που μπορεί να αποσυμφορήσουν την κατάσταση ή ενδεχομένως οδηγηθούμε σε κλιμάκωση, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή η ΥΠΑΤΗ αρμοστία προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του 2016 θα έχουμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν έρθει στην Ελλάδα. Πέστε μου εσείς τώρα, στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, που έτσι αλλιώς καταραίει και κοινωνικά και οικονομικά, τι θα γίνει εδώ πέρα. Και με τους όρους που έρχονται, γιατί αν ήταν να εφαρμόσουμε τα διεθνώς νόμιμα και προβλεπόμενα αυτό που λέει ο ΟΗΕ και με τον τρόπο να ξεκαθαρίζουμε το ζήτημα, θα το αντιμετωπίζαμε. Αλλά εδώ μας έχουν κάνει φυλακή, άθρο αποποθήκη, ένα είδος ας πούμε σκουπιδοντενεκή ανθρώπινων ψυχών, μόνο και μόνο επειδή το θέλει η Μέρκελ, ο Τάσκ, ο Ερντογκάν ή οποιοδήποτε. Μάλιστα. Να πάμε σε κάτι γενικότερο, ας πούμε. Για την κατάσταση της Ελλάδας, βρίσκεται σε οριακό σημείο, όλοι το αναγνωρίζουν. Θεωρείτε ότι δεν έχει πάτο το βαρέλι ακόμα? Όχι, δεν έχει πάτο. Όχι, δεν έχει πάτο. Εγώ αυτό που φοβάμαι είναι ότι πάμε για τέταρτο μνημόνιο. Κάπου μέσα στο καλοκαίρι ή σε αρχές του καλοκαιριού θα βγουν οι δανειστές και θα πούνε ότι. Ή στο φθινόπωρο ενδεχομένως να βγουν οι δανειστές και να πούνε: κοιτάξτε να δείτε, δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Και πώς να βγουν, δηλαδή δεν μπορεί να βάλει τέτοιους στόχους δημοσιονομικούς για σε μια χώρα που καταραίει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και θα μας πούνε: κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να το ξαναδούμε το όλο θέμα. Εκεί ενδεχομένως να παίξει το ζήτημα του bail-in, δηλαδή γι' αυτό κρατάνε και τις τράπεζες ουσιαστικά κλειστές, δεσμευμένους λογαριασμούς και όλα αυτά. Την ίδια ώρα βλέπω πολλούς λαγούς να βγαίνουν για να ζητάνε διπλό νόμισμα, δηλαδή παράλληλο νόμισμα, ώστε να κατηθεί το ευρώ, αλλά και ταυτόχρονα δίπλα του να κυκλοφορήσει ένα δεύτερο υποτιμήσιμο νόμισμα, ώστε εκεί θα δούμε τα ραπανάκια ανάποδα. Αυτό εκεί που είχε προτείνει ο Σόιμπλε, νομίζω. Έτσι. Ο Σόιμπλε, ακριβώς, αλλά τώρα προσέξτε. Τότε, από την αρχή το ετοίμαζε ο κ. Βαρουφάκης. Ο κ. Βαρουφάκης, μόλις είδε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, την κοπάνησε από την κυβέρνηση και τον παίζει ο ήρωας του αντιμνημονιακού αγώνα. Δεύτερο, το βλέπουμε όμως ότι το λέει και η κ. Κωνσταντοπούλου. Βλέπουμε ότι το λέει και ο κ. Σπύρος Μακεζίνης. Βλέπουμε ότι σκοτείται κόμμα. Το οποίο έχει αυτό σαν βασικό πρόταγμα, του κύριου Καρτζαφέρη. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα ο κύριος Καρτζαφέρης το ζήταγε αυτό το πράγμα από την εποχή Παπαδήμου. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι πληθαίνουν οι λαγοί. Που σημαίνει δηλαδή ότι κάποιοι είναι στα σχέδιά τους να βάλουν και το διπλό νόμισμα στην Ελλάδα. Εάν συμβεί αυτό, τότε θα είναι δραματική επιδείνωση. Εάν μέχρι τώρα ήμασταν άσχημα, τότε θα δούμε πραγματικά τα ραπανάκια ανάποδα. Στα θυμαράκια δηλαδή θα είναι και η κοινωνία και η Ελλάδα. Όπου και να έχει εφαρμοστεί αυτό, γι' αυτό το ξέρουμε. Όπου και αν έχει εφαρμοστεί στον κόσμο τους τελευταίους αιώνες, υπήρξε καταστροφή ολοκληρωτική. Είναι σαν να βάζει ατομική βόμβα στην οικονομία. Από την άλλη όμως αυτό που φοβάμαι πάρα πολύ και είναι δύσκολα αντιστρέψιμο, γιατί όλα αυτά που είπαμε είναι οικονομικά, αντιστρέφονται. Αρκεί να έχεις την πατρίδα σου στα χέρια σου, αρκεί να έχεις μια κυβέρνηση πατριωτική δημοκρατική, σαν αυτή που ζητάει το ΕΠΑΜ και παλεύει για την οποία παλεύει το ΕΠΑΜ, και αλλάζουν αυτά. Αλλάζουν πολύ γρήγορα. Όμως αυτό που είναι δύσκολο αντιστρέψιμο είναι αν χάσει εθνικό έδαφος, εάν υπάρξει εθνικός ακροτηριασμός. Και πολύ φοβάμαι ότι το προσφυγικό, το λεγόμενο προσφυγικό, είναι η βιτρίνα για να μας έρθει ο εθνικός ακροτηριασμός. Τον έχουμε πάθει ήδη με το Αιγαίο. Μια αφορμή λέτε αυτό. Ναι. Δεν είναι οι πρόσφυγες που θα το δημιουργήσουν, αλλά ξέρουμε από το Μεσοπόλεμο, ξέρουμε από την υποσαχάρια Αφρική πώς χρησιμοποιήθηκαν οι προσφυγικές ροές για να επεκταθεί ο πόλεμος, για να γίνουν τρομακτικά πράγματα. Διαλύθηκαν ολόκληρες χώρες με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και τώρα βλέπουμε πλέον να γίνεται και στη χώρα μας αυτό. Αυτό εμένα με ανησυχεί. Εάν λοιπόν εγκατασταθούν ξένες στρατιωτικές δυνάμεις σε περιοχές της χώρας για να μας φυλάξουν φυσικά για το καλό μας θα έρθουν, όπως είναι το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Ναι. Πέστε μου εσείς τότε, πόσο εύκολα παίρνουμε πίσω το έδαφος αυτό ή την εθνική επικράτεια αυτή. Μάλιστα. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση από ό,τι αντιλαμβάνομαι που κανείς δεν μπορεί ας πούμε, να προδιαγράψει τι μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Λέει, στο μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να ασχοληθούμε στα σοβαρά με την εναλλακτική. Ναι. Δηλαδή πρέπει το ταχύτερο δυνατό η χώρα να αναχαιτήσει την καθοδηγία της πορεία και να μπει στη διαδικασία ανάκαμψης. Και δεν εννοώ μόνο οικονομική. Εννοώ και κοινωνική και πολιτική. Να ανακτήσει την κυριαρχία της και να μπορέσει να πατήσει στα πόδια της. Γιατί αν δεν το κάνει, θα σβηστεί από το χάρτη. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Με μια κυβέρνηση που θα, όπως λέτε, πατριωτική, που θα. Βέβαια.
Μια κυβέρνηση που βάζει πάνω και πέρα από όλα την πατρίδα, την δημιουργία δημοκρατίας επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Δεν είχαμε ποτέ δημοκρατία. Έτσι ώστε ο πολίτης πλέον να ελέγχει την εξουσία. Όχι η εξουσία να ελέγχει τον πολίτη. Που αυτό είναι ίδιο της απολυταρχίας. Λοιπόν, και πρέπει σε αυτή τη βάση να ανοικοδομήσουμε τη χώρα μας. Γιατί η χώρα μας χρειάζεται ανοικοδόμηση πλέον. Έχει ισοπεδωθεί κυριολεκτικά οικονομικά. Πρέπει να ανοικοδομηθεί. Με πρώτη στο μέλημα να βρουν όλη δουλειά, πλήρης απασχόληση δηλαδή, στο μέγιστο δυνατό δηλαδή, πάντα. Και δεύτερο, να υπάρξει εισόδημα στον κόσμο για να πατήσει τα πόδια του. Γιατί αν δεν υπάρξει εισόδημα στον κόσμο, ούτε δουλειά μπορεί να υπάρξει, ούτε επενδύσεις, ούτε αγορά, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Για να γίνουν όλα αυτά που λέτε, βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να βγει η χώρα από τα μνημόνια, σίγουρα έτσι. Όχι μόνο, πρέπει να αποτινάξει τα μνημόνια, τα καταγγείλει και να αποτινάξει, και πρέπει να φύγει από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν υπάρχουν πλαίσια. Αυτό θεωρείτε ότι υπάρχει λιακτίδα φωτός, να πούμε έτσι, στο τούνελ των μνημονίων? Όχι, μα δεν. Κοιτάξτε. Οριοθετείτε εσείς κάποιο χρονικό σημείο, μπορεί να πούμε ότι. Ή αν δεν υπάρξει μια γενναία πολιτική απόφαση, ας πούμε, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Τώρα, το να πιστεύουμε ότι οι δυνάμεις που υποστήριξαν το μνημόνιο και το αναπαρήγαγαν με όλους τους όρους, ότι θα κάνουν μια στροφή και θα υποστηρίξουν ό,τι είναι καλό για τη χώρα και το λαό, το θεωρώ άκρως τοπικό. Πιο εύκολα έρχονται από το Σύριο να μας βοηθήσουν και να λύσουν το πρόβλημά μας, παρά να δούμε τις πολιτικές δυνάμεις που καταδίκασαν αυτόν τον τόπο σε αυτή την τραγωδία να κάνουν κάτι άλλο. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε συγκροτηθεί και σαν ΕΠΑΜ. Αλλιώς θα ήμασταν εκεί μαζί τους. Μάλιστα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Και αυτές τις αποφάσεις πρέπει να βάζουν όχι με κριτήριο το τι κόμμα ψηφίζουμε ή τι ιδεολογία έχουμε, αλλά το πόσο πατριώτες είμαστε. Και πατριώτες με την έννοια του δημοκράτη πατριώτη. Δηλαδή αυτού που αναζητά την ανάγκη, όχι του λοχεία και του βούρδουλα. Έτσι. Αλλά τη λογική ο πολίτης να μπει στο προσκήνιο. Αυτός πρέπει να κυβερνά αυτόν τον τόπο. Εμείς που τη δουλεύουμε αυτή τη χώρα πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Όχι αυτοί που την ξεπουλάνε. Μάλιστα. Στο θέμα των εκλογών, βλέπετε να έχουμε κάποιες εξελίξεις άμεσα, να προκύψουν? Νομίζω πως άμεσα όχι. Άμεσα εννοώ στους επόμενους μήνες. Ναι. Ενδεχομένως να έχουμε, βέβαια εξαρτάται και από τις εξελίξεις τώρα, να έχουμε δραματική επιδείνωση. Περιμένουμε νέο πόλεμο στη Λιβύη. Άρα καινούργιο όγκο προσφύγων προς την Ελλάδα, κατά κύριο λόγο βεβαίως. Και από τη Λιβύη. Δεν ξέρω τι μπορεί να μετεξελιχθεί. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αναφλεγεί η χώρα. Από αστείο πράγμα. Δηλαδή, αν στην Ιδωμένη έχει θύμα ή οπουδήποτε αλλού. Λέω, πέρα από αυτό το αστάθμητο στοιχείο, εγώ βλέπω τις πιθανότητα εκλογών ενδεχομένως το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο. Γιατί οι δανειστές απαιτούν από αυτήν την κυβέρνηση να κλείσει τα μεγάλα ζητήματα που έχει ανοίξει το τρίτο μνημόνιο. Τώρα, μέχρι πού και πώς θα αντέξει και την πίεση του κόσμου και την οργή και όλο αυτό το πράγμα που είναι γενικευμένη στην κοινωνία. Θα το δούμε. Μάλιστα. Το ΕΠΑΜ θα είναι έτοιμο σε κάθε περίπτωση, όποτε και αν προκυρήθουν εκλογές? Ναι, θα είναι έτοιμο. Θα είναι έτοιμο. Πιστεύουμε, αυτή είναι η δουλειά μας, να μπορέσουμε να δώσουμε μια χειροπιαστή εναλλακτική λύση στον κόσμο, να μην φοβηθεί, να μην έχει πλέον, να μην ξαναπέσει στην παγίδα του ψηφίζω το λιγότερο κακό και τελικά του βγαίνει χειρότερο κακό. Λοιπόν, επιτέλους αυτή τη στιγμή, να δώσουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον την ευκαιρία να εκτιμήσει προγράμματα, στάση και προοπτική. Εμείς δεν κορυδέψαμε ποτέ κανέναν. Τα λέγαμε τα πράγματα όπως ήταν από την αρχή. Είπαμε και πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Είμαστε οι μόνοι που λέμε και το πώς μπορεί να γίνει. Οπότε, σε αυτούς που λένε ναι, ρε παιδιά, έτσι μας τα λέγει ο Τσίπρας, απαντάω το εξής. Ξεχνάνε ότι ο Τσίπρας δεν είπε ποτέ το πώς θα γίνουν. Ποτέ έλεγε ναι, βεβαίως, να καταργηθεί η ΟΕΜΦΙΑ. Αλλά δεν σου είπε ποτέ το πώς. Πώς θα χρηματοδοτήσει την οικονομία, πώς θα στηρίξει το εισόδημα, πώς θα βοηθήσει τον άνεργο να σταθεί στα πόδια του. Ποτέ. Και όποτε μπαίναν τέτοια ερωτήματα, λέει θα μας βοηθήσει η Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τους πείσουμε. Και τελικά βρεθήκαμε εκεί πέρα που βρεθήκαμε.